Είναι ντροπή να παρακαλώ μια μάνα που μεγαλώνει τρία παιδιά στα σύνορα της Ελλάδας μας να παρακαλάει να ανοίξουν σχολεία. Η περιπέτεια της οικογένειας από τη Γάβδο που ετοιμάζεται να χωριστεί, καθώς για τα δύο από τα τρία παιδιά που τέλειωσαν το δημοτικό σχολείο φαίνεται ότι δεν προωθείται λύση να κάνουν τις γυμνασιακές τάξεις στο νησί, έφτασε στη Βουλή με το βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη και το βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου να μιλούν ανοιχτά για κατάφορη αδικία σε βάρος παιδιών σε ακριτικές περιοχές όπως τη Γάβδο. Στη Γάβδο θα παιχτούν πολλά γεωπολιτικά επεισόδια τα επόμενα χρόνια με βάση και το τι υπάρχει γύρω και πέριξ της. Λοιπόν, ενισχύστε την. Ανοίξτε το σχολείο. Σας το λέω καθαρά. Εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν η οικογένεια να μην φύγει και εσείς μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη να ανοίξετε τη γυμνασιακή τάξη. Είναι πράξη ενάντια στα παιδιά των ακριτικών περιοχών, της Γάβδου εμπροκειμένου, ενάντια στη μόρφωσή τους και ενάντια στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των ακριτικών περιοχών. Ο Παύλος Πολάκης μάλιστα προειδοποίησε ότι το θέμα θα φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ δεν δίστασε να ζητήσει από τη μητέρα να μείνει με τα παιδιά της στο νησί και από την κυβέρνηση να δώσει την πρέπουσα σημασία στους ακρίτες. Το σχολείο θα ανοίξει το φέτος και θα κεντά άλλα μεσημέρι. Εγώ θα πω στη μητέρα να μην φύγει. Να μην φύγει ούτε αυτή ούτε τα παιδιά. Θα φέρουμε το θέμα στην Ευρωβουλή. Ήδη έχω κάνει επικοινωνία με τους ευρωβουλευτές μας. Θα έρθει το θέμα στην Ευρωβουλή. Μη μας αναγκάσετε να ξεφτυλιστεί η χώρα για να ανοίξετε τις γυμνασιακές τάξεις. Δεν θα χωριστεί η οικογένεια. Η κυρία Μακρύ από την πλευρά της έκανε λόγο για παιδαγωγικούς λόγους και αντικειμενικές δυσκολίες που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία των γυμνασιακών τάξεων, ενώ προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών όταν είπε πως τα παιδιά πρέπει να κοινωνικοποιηθούν, αφήνοντας να εννοηθεί με αυτόν τον τρόπο ότι προάγεται η ιδέα του αναγκαστικού χωρισμού της οικογένειας που συντηρείται μόνο από τις αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες του πατέρα. Δύο μαθητές που θα καταστήσουν υποχρεωτική την είδηση γυμνασίου της στη Γάβδο παιδαγωγικά, είναι αντιπαιδαγωγικό. Παιδαγωγικά ισχυρίζονται εκείνοι που γνωρίζουν ότι δεν είναι σωστό. Λέτε ότι για να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά πρέπει η μάνα να φύγει με τα δύο παιδιά, να πάει στην Παλιόχωρα, να πάει στα Σφακιά, να πάει στα Χανιά, να κάθεται εκεί με τα δύο παιδιά, να μείνει ο πατέρας που είναι κτηνοτρόφος στη Γάβδο αγρότης και από αυτά, από την αγροτική παραγωγή και την εκτροφία, είναι το εισόδημα της οικογένειας, έτσι, για να κοινωνικοποιήσουμε τα παιδιά. Πού τα πουλάτε αυτά, κυρία Μακρύ? Να υπηρετηθεί η επιταγή του συντάγματος και η ανάγκη για τη μόρφωση των παιδιών αυτών και να μην επικαλούμαστε την ομοιομορφία του εκπαιδευτικού συστήματος.